το ΚΚΕ και υποψήφιο περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, κύριε Στρατούλη. Ναι, καταρχήν δεν είναι μικρό θέμα το γάλα που αναφέρθηκε πριν από την κυρία Σημακόπουλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα το γάλα και είναι μεγάλο θέμα γιατί έχει να κάνει με την υγεία μας και κυρίως με την υγεία των παιδιών μας, τι γάλα τους δίνουμε. Αν θα τους δίνουμε γάλα φρέσκο ή θα τους δίνουμε ξινόγαλο, γιατί γάλα 11 ημερών, οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας ξινόγαλο το έλεγαν στα χωριά και δίκιο ήταν. Και ο Μιχάλης το ξέρει πολύ καλά αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το αν θα έχει η χώρα παραγωγική υποδομή, δηλαδή αν θα κρατήσει τις γαλακτοβιομηχανίες, τις μικρές κυρίως που είναι στην Ελλάδα ή και μεγαλύτερες, άρα και την απασχόληση εκατοντάδων ή και χιλιάδων εργαζομένων. Το τρίτο είναι αν θα κρατήσει τον κλάδο της κτηνοτροφίας της και την πρωτογενή παραγωγή και τους κτηνοτρόφους στην Ήπεθρο. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και τα βασικά διακυβεύματα. Δεν κατάλαβα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Θα έχουμε πρωτογενή παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Θα έχουμε κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα. Θα έχουμε κλάδο βιομηχανίας γάλακτος σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα και δυστυχώς με τις λύσεις τις οποίες προωθεί μαζί με την Τρόικα η κυβέρνηση οδηγεί και στην καταστροφή του κτηνοτροφικού κλάδου και στην καταστροφή του βιομηχανικού κλάδου του παραγωγής γάλακτος και στην καταστροφή της απασχόλησης και σε μεγάλα προβλήματα στην υγεία. Αυτό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Τρόικα πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση. Η Τρόικα και πάλι είναι ιδιωτελής. Δεν είναι μόνο ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των διεθνών τοκογλύφων που όλοι το ξέρουμε, εξυπηρετεί και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Διότι αν περάσει αυτή η ρύθμιση για το γάλα, η Ελλάδα θα γεμίσει με γάλατα από πολυεθνικές ελβετικές, γερμανικές και ολλανδικές. Άρα η Τρόικα εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι dealer συγκεκριμένων ιδιωτελών οικονομικών συμφερόντων. Το θέμα είναι η κυβέρνηση τι κάνει. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασό που κυβερνούν. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Γιατί υποκύπτουν σε αυτές τις απαιτήσεις της Τρόικας. Πώς συνάδει αυτό. Γιατί υποκύπτουν σε αυτές τις ιδιωτελείς απαιτήσεις. Και καταστρέφουν την παραγωγική υποδομή της χώρας. Πώς συνάδει αυτό που λέτε τώρα ότι είναι dealer και κάνουν πολιτική κτλ. Και ότι μας επιβάλλουν πράγματα οι διεθνείς τοκογλύφοι με τη δήλωση χθες του κυρίου Δραγασάκη. Πολλά μπορεί να έχουν ακουστεί για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η κρίση είναι δική μας. Από αυτή τη σκοπιά προσεγγίζουμε το πρόβλημα και όχι από τη σκοπιά η οποία θεωρεί ότι μας φταίνε οι ξένοι για το πρόβλημά μας. Ναι, καταρχήν ξέρετε για πάρα πολλά χρόνια που έρχομαι και σε εκπομπές σας ότι δεν σχολιάζω συνεντεύξεις και δηλώσεις άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, νομίζω ότι ό,τι γράφεται σε κάποιες εφημερίδες έχει περάσει και τη βάσανο της μονταζιέρας, αποσπασματικά κομμάτια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, παραποίηση. Δεν κατάλαβα γιατί για την κρίση δεν έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είπε τίποτα καινούριο ο Γιάννης ο Δραγασάκης. Α, δεν ξέρω. Δεν χρεοκόπησαν τη χώρα αυτοί που λένε σήμερα ότι θα τη σώσουν. Δεν άλλαξε το πολιτικό σύστημα σχεδόν γι' αυτό. Δεν έφερε ο λαός με τους αγώνες του, με τις μεγάλες συγκεντρώσεις, το Σύνταγμα των Αγανακτισμένων, των Συνδικάτων κλπ. Τα πάνω κάτω λοιπόν, στο πολιτικό σύστημα. Σας διαβάζω εγώ λοιπόν άλλο κομμάτι από τη μονταζιέρα. Δύο λεπτά. Αν είναι εισαγωγικά. Εάν ο ελληνικός λαός αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα ήθελα να διαβεβαιώσετε το γερμανικό λαό ότι θα έχετε μια Ελλάδα, στην Ελλάδα μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Ναι. Έτσι. Ναι, θα σας πω. Λέω, συνεχίζοντας από πριν. Δεν είναι ο ελληνικός λαός που καταλόγησε αυτές τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, που έφτασε το ΠΑΣΟΚ να κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή, που ανέβασε από 4% στο 30% το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ξένοι μας έχουν κάνει πειραματόζω. Και τα δύο, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας χρεοκόπησαν τη χώρα με τις πολιτικές που εφάρμοσαν, με τον υπέρμετρο δανεισμό που δεν ήταν και για ανάπτυξη ή για να αυξηθούν η απασχόληση και τα εισοδήματα του λαού. Και από την άλλη, αφού αυτοί χρεοκόπησαν τη χώρα, είναι τρομακτικές οι ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το πρόγραμμα λιτότητας, σκληρής, αιματοβαμμένης λιτότητας, το οποίο εφάρμοσαν στη χώρα δυστυχώς με συνένεση μνημονιακών κυβερνήσεων, χρησιμοποιώντας την όντως ως πειραματόζωο και για άλλες χώρες της Ευρώπης και για να υπάρξει αυτή η αιώνια λιτότητα σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στο φτωχό Ευρωπαϊκό Νότο. Για να πάμε και στον κύριο Καθανασόπουλο, να μας κάνετε, σας παρακαλώ, και ένα σχόλιο. Ναι, όχι, ήθελα να πω και κάτι άλλο πριν πάτε στον κύριο Καθανασόπουλο. Κοιτάξτε, δείτε, είπατε πριν, ρωτώντας τον Μιχάλη τον Κασί, εντάξει, βρε Μιχάλη, του λέτε, και τι έγινε που θα έρθει σε τρία άρθρα και σε μία μέρα να ψηφίσει Βουλή. Όχι, έγινε. Κανείς δεν είπε γιατί έγινε. Όχι, σαν ερώτηση, δεν είπα, δεν σας καταλογίζω ευθύνες. Ρητορικά το λέω. Ναι. Λέω λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η Βουλή των Ελλήνων.
οι εκλεγμένοι από εκατομμύρια Έλληνες βουλευτές. Τι είναι, μαριονέτες είναι? Να μας φέρνουν την Πέμπτη το βράδυ 400 σελίδες νομοσχέδιο που να αφορούν το γάλα, εργασιακές σχέσεις, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων που θα σημάνει αύξηση της ανεργίας, καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος, κατάργηση τριετιών για τους μακροχρόνιοι ανέργους που θα βρουν δουλειά, επέκταση της ενοικίασης εργαζομένων, κατάργηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Έχει, και πάρα να μας τα φέρνουν θέματα, πάρα, πολλά, πάρα πολλά. Και να μας λένε αύριο ελάτε να συζητήσετε και να ψηφίσετε. Είναι ή δεν είναι πολιτικό, αντικοινοβουλευτικό, αντισυνταγματικό πραξικόπημα? Πώς θα κυβερνιέται η Ελλάδα δηλαδή? Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με διαδικασίες. Δεν είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν είναι πράξη. Είναι νομοσχέδιο που έρχεται με τη διαδικασία. Κυρία Σημακοπούλου, δεν σας διέκοψα. Όταν τελειώσω, ευχαρίστως να σας ακούσω. Είναι κοινοβουλευτική διαδικασία κατεπίγουσα. Ναι. Γιατί είναι πράξη κατεπίγουσα νομοθετικού περιεχομένου. Είπα, δεν είναι. Άρα. Είπα, ή κυβερνάτε με πράξη. Μόνο γι' αυτό σας διέκοψα. Είπα, ή κυβερνάτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί φοβάστε την Βουλή και αντιδράσεις και από δικές σας βουλευτές. Ή με κατεπίγουσες διαδικασίες όπως αυτή του Σαββατοκύριακου. Μπορεί να κυβερνιέται έτσι μια χώρα? Και ειδικά η Ελλάδα που λέμε είναι κοιτίδα της δημοκρατίας, έχει κάνει αγώνες, αίμα, ο λαός μας για τη δημοκρατία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σας μάραν ότι θα χάσουμε ένα Σαββατοκύριακο? Είναι αυτό το πράγμα. Δεν με χάλασε καθόλου. Μπορώ να χαλάσω όλα μου τα Σαββατοκύριακα. Ας το κάνατε τρεις συνεδριάσεις που προβλέπουν οι κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να μιλήσουν οι βουλευτές, να γίνει πολιτική αντιπαράθεση, να αναπτυχθούν κοινωνικοί αγώνες από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Έτσι είναι η δημοκρατία. Τι κάνουμε? Πρέπει να το βάλουμε. Εσείς λέτε ότι υπάρχει χρόνο να μελετηθεί το νομοσχέδιο, κυρία Σημακοπούλου? Χρόνος, ένα βράδυ. Αυτό λέτε? Μα πάνε αδιάβαστοι και τα ψηφίζουνε. Δεν το ξέρετε, κύριε Οικονομέα, ότι πάνε αδιάβαστοι? Το έχει πει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, το έχουν πει κι άλλοι. Ούτε να διαβάσω. Γιατί εκβιάζουν. Σας παρακαλώ, και πριν η κυρία Σημακοπούλου, και πριν εσείς, κυρία Σημακοπούλου. Μπορεί να πάτε εσείς. Και ο Γεωργιάδης εκβιάζανε τον κύριο Κασί. Στο μακάβριο δεν ξέρω ότι δεν εκβιάζεσαι. Αλλά ακούω εκβιασμό για τους βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούν. Του λένε, μα για το γάλα θα ρίξετε την κυβέρνηση. Εμένα δεν με εκβιάζει κανένα. Να ρίξε και να πάει στο καλό του Θεού και τη Παναγία. Να κανένα. Πέσει η κυβέρνηση. Άμα είναι η κυβέρνηση η οποία θα δίνει χαλασμένο γάλα στα παιδιά μας, άμα είναι η κυβέρνηση που θα απελευθερώσει τις απολύσεις, που θα πάει τους μισθούς σε μισθούς Κίνας, το κοινωνικό κράτος σε κοινωνικό κράτος υποσαχάριας Αφρικής και τις εργασιακές σχέσεις σε εργασιακές σχέσεις μαφίας και Κωσόβου, να πέσει και να καταπέσει. Κύριε Στρατούλη, ωραία η κασέτα, την έχουμε ξανακούσει την κασέτα του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κασέτα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πλουραλισμό από ό,τι ξέρω. Αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα μετά από 7 μήνες διαπραγματεύσεις, που όλα αυτά που είναι στο νομοσχέδιο τα συζητάμε μήνες τώρα, αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της για πρώτη φορά, που για πρώτη φορά έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, επιστρέφουμε κάτι σε αυτούς που έχουν αδικηθεί, αυτή τη στιγμή που ό,τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή 2 χρόνια τώρα έχει διαψευστεί, θα γινόντουσαν εκλογές, δεν θα παίρναμε τη δόση, δεν θα